Αίγυπτος. Καβάφια 2017. Οι εργασίες του Διεθνούς Συμποσίου για τον Καβάφη συνεχίζονται στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ποίηση του Καβάφη πριν και μετά. Ανάμεσά τους, ο καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και κοινωνίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, κ. Στάθης Γουργουρής, όπου ανέλησε στην εισήγησή του μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του ποιητή Καβάφη και του Παλαιστίνιου στοχαστή Έντουαρντ Σαΐντ. Δύο μορφές που τους ενώνει η εξόριστη λογοτεχνία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κ. Δημήτρης Δημηρούλης, ανέλησε τη σημασία της Αλεξάνδρειας στο έργο του Καβάφη, του τόπου που έζησε και πέθανε, αλλά και που ανέδειξε με την ποίησή του ως ποιητής του κόσμου. Ο αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κ. Δημήτρης Παπανικολάου, υπενθύμησε τις διαφορετικές χρονικότητες της καβαφικής ποίησης, τον κανονικό χρόνο, αλλά και τον χρόνο του συναισθήματος, της βίας, της εξουσίας, αναδεικνύοντας έτσι τον Καβάφη ως πολιτικό ποιητή. Ο τιμημένος ποιητής με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, κ. Ριφάατ Σαλάμ, που έχει μεταφράσει τα άπαντα του Καβάφη στα αραβικά, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στη διεθνή απήχηση του έργου του Αλεξανδρινού ποιητή. Την παρουσία του αραβικού στοιχείου στο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη ανέλησε ο επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αλ-Ασχάρ του Καΐρου, κ. Σάκερ Μούσα Αλ-Μούσα. Ο μεταφραστής αραβικών και βραβευμένος με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, κ. Σαμουήλ Μπισάρας, μίλησε για την Αίγυπτο, όπως απεικονίζεται στο έργο του μεγάλου ποιητή. Τα ήθη και τα έθιμα της χώρας, τις αιγυπτιακές λέξεις και τα ιστορικά γεγονότα που συναντούμε στην ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στο πλαίσιο των 14ων Καβαφίων, πραγματοποιήθηκε και μία συζήτηση με ξεχωριστή βαρύτητα. Θέμα της, η ποίηση του Καβάφη σε καιρούς κρίσης. Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές ήταν και ο ποιητής, βιβλιογράφος και επίτιμος διδάκτορ φιλολογίας κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, που είχε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με το έργο του Καβάφη και αναφέρθηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες προσώπων. Τους επώνυμους ήρωες που παρελάβουν στο καβαφικό έργο και αφετέρου την πληθώρα των μελετητών του Αλεξανδρινού ποιητή παγκοσμίως. Ο καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ανέλησε τις απόψεις του Κωνσταντίνου Καβάφη για την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της. Ο Νικόλας Βουλέλης, δημοσιογράφος και διευθυντής της Εφημερίδας των Συντακτών, εξιστόρησε ένα προσωπικό καβαφικό διπορικό από την Αλεξάνδρεια μέχρι την Αθήνα, σε έναν κόσμο που άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει. Τα Καβάφια είναι ένας θεσμός διεθνής, ο οποίος προβάλλει τόσο τον Αλεξανδρινό μας ποιητή στην Αίγυπτο και παγκόσμια, όσο και συνδέει τις σχέσεις, τις πολιτιστικές και λογοτεχνικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά είναι και απαραίτητο, γιατί δίνει τη δυνατότητα τόσο στην ελληνική ομογένεια, στην ελληνική επαρχία της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, όσο και στην αιγυπτιακή κοινωνία να έρθει δίπλα μαζί με την ελληνική διανόηση από την Ελλάδα και τα πέρα του κόσμου, να ενωθούν και να δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό προϊόν προς όφελος όλων μας. Το ποιητικό αλφάβητο, μια ξεχωριστή έκδοση για τον Αλεξανδρινό ποιητή, αποτελούμενη από 24 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μεταφρασμένα σε 11 γλώσσες, παρουσιάστηκε στο κατάμεστο θέατρο της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης από την Έλενα Λάζαρ, διευθύντρια των εκδόσεων Ομόνια που εδρεύουν στο Βουκουρέστι, τον καθηγητή νεοελληνικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, κ. Τούντορ Ντίνου, και τον κοσμήτορα της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου στο Βουκουρέστι, κ. Λίβιου Φράγκα. Η βραδιά έκλεισε με μια συναυλία του Στέφανου Κορκολή, που παρουσίασε το μουσικό του έργο εμπνευσμένο από τη ζωή και την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η Σοφία Μανουσάκη ερμήνευσε με το δικό της ξεχωριστό τρόπο τα μελοποιημένα ποίηματα, ενώ το μουσικό έργο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα σε διπλό CD. Κυρία Τσουκαλά, πόσο σημαντικό είναι να διοργανώνονται τόσο μεγάλοι θεσμοί όπως είναι τα Καβάφια εδώ, στη χώρα που έζησε ο Καβάφης, και πόσο σημαντικό είναι τελικώς να βλέπουμε τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει όχι μόνο από τους Αιγυπτιώτες, αλλά και από τους Αιγύπτιους και γενικότερα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και η απόδειξη αυτή είναι ότι είχε επιτυχία. Είχε επιτυχία και η συμμετοχή υπήρξε μεγάλη και οι εντυπώσεις νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές. Αυτός ο θεσμός άρχισε πριν από πολλά χρόνια με την πρωτοβουλία του Κωστή Μοσκόφ,
και πιστεύω ότι σήμερα με την παγκόσμια κρίση που υπάρχει, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, είναι ακόμα σημαντικότερο από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια, διότι ίσως ο Καβάφης στις εποχές αυτής της κρίσης να είναι ακόμη πιο σημαντικός και επίκαιρος από ό,τι ήταν πριν από 10-15 χρόνια.